Και χθες την τρίτη προσευχόμουν το πρωί και ή έλεγα «Κύριε, έρχεται ο Αύγουστος και αυτός ο μήνας κρύβει πολύ σκοτάδι μέσα. Τι θέλεις να κάνω Κύριε, πες μου Κύριε, αν είναι κάτι που πρέπει να κάνω, οδήγησέ με εσύ Κύριε». Και οδηγήθηκα ότι πρέπει να κάνω νηστεία 17 μέρες για να καλύψω και το 15 Αύγουστο και ευχαριστώ και δοξάζω τον Κύριο για αυτήν την οδηγία. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου, Κύριε. Σε ευχαριστώ. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Βλέπουμε λοιπόν ότι και η Σοφία είναι άλλος ένας από το ανάμεσά μας που το Άγιο Πνεύμα εργάστηκε στην καρδιά της όπως μόλις μας έδωσε τη μαρτυρία ότι υπάρχει κάτι ξεχωριστό για τον Αύγουστο. Θα ήθελα να περάσω στο να μοιραστώ μαζί σας τι συνέβη με μένα και με μας, δηλαδή με τη γυναίκα μου. Την Κυριακή ήξερα ότι ο Κύριος μας καλούσε σε προσευχή με τη γυναίκα μου και έτσι περάσαμε με πολύ σοβαρότητα χρόνο στην παρουσία του, όπου μπορώ να πω ότι ήταν μια μορφή επίσκεψη του Κυρίου που άρχισε να ξεδιπλώνει το κουβάρι, αν μπορώ να πω αυτή τη φράση, μέσα από το οποίο μπόρεσα να καταλάβω πράγματα και αυτά τα πράγματα ήταν σε ευθυγράμμιση αφενός με λόγους που σταδιακά μου έδωσε ο Κύριος το πρόσφατο διάστημα, αλλά ήταν μικρά κομματάκια. Όπως έχεις και μαζεύεις τα κομματάκια του παζλ, είχα κομματάκι, 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 μαζευότανε, και κάποια από τα κομματάκια του puzzle τα προσθέσατε εσείς μέσα από προφητικούς λόγους, μέσα από εδάφια από τη γραφή που σας έδωσε ο Κύριος και βέβαια και μέσα από μαρτυρίες τόσο άμεσες όπως αυτή που έδωσε τώρα η Σοφία αλλά και στην, στη συνομιλία μας στο Messenger ίσως είδατε και άλλη μία μαρτυρία από την άλλη Σοφία από την Κύπρο, ένα παρόμοιο πράγμα, Βλέπουμε λοιπόν τον Κύριο ότι έχει σηκώσει μία σημαία που μας καλεί κοντά του και αρκετοί από εμάς την είδαμε αυτή τη σημαία. Τι συνέβη λοιπόν την Κυριακή καθώς προσευχόμασταν με τη γυναίκα μου. Κατάλαβα ότι ο Κύριος μας καλεί σε μία αφιέρωση τον Αύγουστο έτσι ώστε να υπάρξει μία διάνοιξη για να μπορέσει να έρθει μία μετάβαση και θα φτάσουμε να πούμε περισσότερα γι' αυτό, αλλά το πρώτο πράγμα που ήθελα να κάνω, ήθελα να ζητήσω από το Πνεύμα το Άγιο τη χάρη που χρειάζεται, ώστε αυτά που θα ακούσουμε, να τα ακούσουμε δια Πνεύματος Αγίου. Να μπορέσει ο καθένας από εμά, πέρα από τα ανθρώπινα λόγια που θα πω εγώ, να μπορέσει ο καθένας από εμάς να λάβει στην καρδιά του τι είναι αυτό που ο Κύριος λέει που μπορεί να είναι διαφορετικό στον καθέναν από μας. Εγώ θα μοιραστώ μαζί σας τι ισχύει για μένα και τη γυναίκα μου αλλά το αν ισχύει και για σας θα πρέπει να το βρείτε στην καρδιά σας. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο επειδή εγώ θα πω αυτά που θα πω ότι ισχύουν και για σας. Όμως πρέπει να σας πω ότι αφότου εγώ και η γυναίκα μου καταλάβαμε ότι ο Κύριος μας καλεί σε αφιέρωση στον Αύγουστο, μέσα στον Αύγουστο. Και ενώ στην αρχή σκεφτόμουν ότι αυτό είναι μόνο για μας, αμέσως μετά άρχισαν να έρχονται μια σειρά από πληροφορίες που το έκαναν ξεκάθαρο, δεν είναι μόνο για μας, είναι ένα γενικότερο κάλεσμα. Θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μάλιστα τις σημειώσεις που έχω, που έφτιαξα για αυτό το θέμα, σημειώσεις που θα με βοηθήσουν στη συνέχεια να μοιραστώ και δημόσια αυτό το κάλεσμα, ώστε και αδέρφια από άλλες εκκλησίες, αν έχουν το ενδιαφέρον να ξέρουν τουλάχιστον τι εμεί ακούμε από τον Κύριο, μήπως θελήσουν να συμμετέχουν και αυτοί, όχι απαραίτητα μαζί με μας να συμμετέχουν στο κάλεσμα του Κυρίου, στη δική τους προσωπική σχέση με τον Κύριο. Και ανάμεσα στα άλλα που λάβαμε λοιπόν, ο Κύριος α, μας μίλησε και μέσα από τη μητέρα μου, η οποία, αν θυμάστε, μοιράστηκε μαζί μας περικοπές από τον Ιώβ και τον Ιωήλ, που θα ήθελα να διαβάσω. Στον Ιώβ 21, 17 και 18 διαβάζουμε πόσες φορές σβήνεται το λιχνάρι των ασεβών και η καταστροφή τους έρχεται επάνω τους. Ο Θεός στην οργή του διαμοιράζει σε αυτούς οδύνες είναι σαν άχυρο μπροστά στον άνεμο και σαν σκόνη που αρπάζει ο ανεμοστρόβιλος. Και από τον Ιωήλ 1, 13 και 14 «Περιζωστείτε, θρυνείτε ιερείς, ολολίζετε λειτουργή του θυσιαστηρίου. Ελάτε, διανυχτερεύστε με σάκο λειτουργή του Θεού μου, επειδή πάφθηκε η προσφορά και η σπονδή από τον οίκο του Θεού σας. Αγιάστε νηστεία κηρύξτε επίσημη σύναξη, συγκεντρώστε τους πρεσβύτερους, όλους τους κατοίκους του τόπου στον οίκο του Κυρίου του Θεού σας και βοήστε προς τον Κύριο. Αυτά η μητέρα μου τα έλαβε από τον Κύριο χωρίς να ξέρει τίποτα για αυτά που εμείς ακούγαμε όσον αφορά το κάλεσμα για αφιέρωση μέσα τον Αύγουστο. Και όπως σας είπα και πριν από λίγο, όλο ένα και περισσότεροι νιώθουμε την ανάγκη να σταθούμε μπροστά στον Κύριο σε προσευχή και υπέρ της χώρας μας, που όλα δείχνουν ότι βρίσκεται κάτω από μια μορφής πληγή. Είτε είναι η λειψιδρία, είτε είναι οι ελιές που δεν βγάζουν λάδι, είτε είναι διάφορες άλλες οδιές που καταστρέφονται. Το πιο σημαντικό ίσως είναι γενικότερα το πόσο πολλοί κόσμος υποφέρει από οικονομική στενότητα και σε συνδυασμό με διαρκώς αυξανόμενο μεγάλο κόστος ζωής. Το ηλεκτρικό είναι πολύ ακριβό και από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει να ακριβαίνει. Τα πράγματα δεν είναι ούτε εύκολα ούτε ευχάριστα. Τώρα, καθώς βλέπουμε στην πραγματικότητα της ζωής μας, άσχετα όμως με την πραγματικότητα, έτσι μας μιλά και ο Κύριος προφητικά μέσα από τη Γραφή και το τελευταίο καιρό μας έχει μιλήσει με πολλούς τρόπους και μέσα από διάφορα εδάφια πώς η γη πενθεί και ξερνάει τους κατοίκους της εξαιτίας της ανομίας και ο Κύριος μας προσκαλεί σε μια ιερατική έντευξη υπέρ της γης μας. Η γη μας εμάς είναι βεβαίως η Ελλάδα, αλλά θέλω να σας πω ότι δεν αποκλείω το ενδεχόμενο το κάλεσμα του Θεού να αφορά και την Ευρώπη, αλλά όλη την κατάσταση επίσης στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή μπορεί να μην νιώθουμε ότι μας αφορά άμεσα, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι κανένας μας δεν μένει αμέτωχος όταν ο κόσμος γύρω μας είναι σε κατάσταση πολέμου. Κανένας μας. Άλλωστε τα υψηλά κόστη των καυσίμων που έχουν κάνει ακριβό το ηλεκτρικό και που έχουν ακριβήσει όλα τα τρόφιμα, όλα αυτά οφείλονται στους πολέμους κυρίως ο πόλεμος με τη, ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία έχει εκτινάξει τα τελευταία όσα ένα-δύο χρόνια τα κόστη ζωής στα ύψη εξαιτία των καυσίμων. Επίσης η όλη κατάσταση στη Μέση Ανατολή και αυτή έχει επηρεάσει πάρα πολύ το κόστος των καυσίμων. Επομένως όλοι μας υποφέρουμε από τη γενικότερη κατάσταση. Όλοι μας. Δεν μπορείς να πεις λοιπόν ότι ο πόλεμος τη Μέση Ανατολή δεν με αφορά. Ή ο πόλεμο τη Ουκρανίας και τη Ρωσία δεν με αφορά. Βεβαίω και μα αφορά. Και να δείτε πόσο πολύ περισσότερο μπορεί να βρεθεί να μας αφορά αν αυτός ο πόλεμος με τη Ρωσία εξαπλωθεί και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα μείνει κανένας στην Ευρώπη ανεπηρέαστος. Κανένας. Άρα λοιπόν έχουμε πολλούς λόγους για να προσευχόμαστε, αλλά θέλω να σας πω κάτι. Αυτό το οποίο σε μένα προσωπικά μίλησε ο Κύριος την Κυριακή δεν ήταν άμεσα συνδεδεμένο με όλα αυτά που σας λέω. Όλα αυτά που σας λέω είναι ένα θέμα από μόνο του, είναι μεγάλο θέμα και δείχνει πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη να προσευχόμαστε και μάλιστα ένθερμα και με σοβαρότητα έτσι ώστε να έρθει η ειρήνη του Θεού στον κόσμο, να έρθει η ειρήνη του Θεού στην οικονομία, να έρθει η ευημερία στο λαό μας και στα οικονομικά. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα λοιπόν. Η Σοφία στο ξεκίνημα μας έθεσε και μια άλλη οπτική γωνία που είναι πολύ σημαντική. Και θα ήθελα να μιλήσω λίγο για αυτή την οπτική γωνία που έχει να κάνει με τον Αύγουστο και την προσωπική μας σχέση με τον Κύριο μέσα στον Αύγουστο. Κάθε Αύγουστο, ενώ ο ήλιος είναι ο λαμπρότερος μέσα στο χρόνο, ενώ και η σελήνη είναι η λαμπρότερη μέσα στο χρόνο, πνευματικά μιλώντας, ο Αύγουστος είναι ένας από τους σκοτεινότερους μήνες του χρόνου. Χρόνο με το χρόνο παρατηρούμε το τι ατυχήματα γίνονται τον Αύγουστο, πολλά από αυτά θα να τη παρατηρούμε πόσοι άνθρωποι πέφτουν σε πειρασμούς οι οποίοι καταστρέφουν σχέσεις, καταστρέφουν ζωές. Βλέπουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος χριστιανών, πιστών, να απομακρύνονται, ας πω απομακρυνόμαστε για να μην βγάζουμε έξω τον εαυτό μας, να απομακρυνόμαστε από μια ζεστή σχέση με τον Κύριο, αν μπορώ να πω μια λαϊκή φράση, τα κρεμάμε στον κόκορα. Και υπάρχει μια ψύχρανση πνευματική. Είναι 20 χρόνια ή και παραπάνω που παρατηρώ ότι μετά από κάθε Αύγουστο, παρατηρώ λοιπόν τους χριστιανούς να προσπαθούν να μαζευτούν και πόσο δύσκολο είναι κάποιοι τραβιούνται όλο το Σεπτέμβριο, κάποιοι τραβιούνται και τον Οκτώβριο μέχρι να ξαναβρούν το ρυθμό τους, μέχρι να ξαναβρούν τις σχέσεις τους με τον Κύριο. Κάποιοι είναι γεμάτοι ντροπέ για τα λάθη που γίνανε μέσα στον Αύγουστο. Γενικά υπάρχει μια δυσκολία. Γιατί να την αφήσουμε αυτή τη δυσκολία να μας κυριεύσει και να μας κατακτήσει όταν αυτό που χρειάζεται είναι να μείνουμε καθημερινά με πειθαρχία κοντά στον Κύριο δεν χρειάζεται στην ουσία πάρα πολύ χρόνος, χρειάζεται όμως η επιθυμία και η κάποια μικρή προσπάθεια. Να κάνω λοιπόν μια μικρή επανάληψη. Από τη μια έχουμε μια εμφανή κρίση στη γη μας. Η γη μας είναι άρρωστη. Από την άλλη έχουμε τον Αύγουστο που είναι ένας δύσκολος και επικίνδυνος μήνας πνευματικά. Και τώρα πάμε στο τρίτο θέμα, το οποίο για μένα προσωπικά είναι το νούμερο ένα το πιο σημαντικό. Είναι η αποκάλυψη που πήρα την Κυριακή και που όπως σας είπα αρχικά νόμιζα ότι ήταν για μένα και τη γυναίκα μου. Μετά ακούσαμε και μάθαμε και άλλα πράγματα που αφορούν και άλλες εκκλησίες και άλλες διακονίες τα οποία με έπεισαν ότι δεν είναι μόνο για μας, είναι και για άλλους. Λοιπόν, καθώς λοιπόν προσευχόμασταν, καθώς ήρθαμε σε κοινωνία με το Πνεύμα το Άγιο την Κυριακή, το πρώτο πράγμα που ζωντάνεψε μέσα μου ήταν από τον Δανιήλ, από το κεφάλαιο 9, είναι ο Δανιήλ που λέει κατά τον πρώτο χρόνο του Δαρίου και πάω στο εδάφιο 2. Κατά τον πρώτο χρόνο της βασιλείας του, εγώ, Δανιήλ, ενόησα μέσα από τα βιβλία τον αριθμό των χρόνων για τους οποίους έγινε ο λόγος του Κυρίου στον προφήτη Ιερεμία ότι θα συμπληρώνονταν 70 χρόνια στις ερημώσεις της Ιερουσαλήμ. Και έστρεψα το πρόσωπό μου στον Κύριο το Θεό για να κάνω προσευχή και δεήσεις με νηστεία και σάκο και στάχτη. Ήξερα λοιπόν στο πνεύμα μου ότι κάτι τέτοιο μου λέει ο Κύριος. Δηλαδή, μορφώθηκε στην καρδιά μου ότι ο Κύριος μου έδινε νόηση ότι συμπληρώνονται κάποια χρόνια, ότι έρχεται η χρονική στιγμή που όπως ο Δανιήλ κατάλαβε, ερχόταν η ώρα που θα επέστρεφαν οι εχμάλωτοι από τη Βαβυλώνα στα Ιεροσόλυμα, κάτι τέτοιο, κάτι παρόμοιο, ερχόταν η ώρα για κάτι που θα είναι μετάβαση, όπως για αυτούς τότε ήταν μια μετάβαση από τη Βαβυλώνα στα Ιεροσόλυμα, από την εχμαλωσία στην ελευθερία, ότι πλησιάζει η ώρα για μια μετάβαση, αλλά όπως για να γίνει η μετάβαση και η επιστροφή των αιχμαλώτων τότε από τη Βαβυλώνα, έπρεπε ένας άνθρωπος να σταθεί ιερατικά μπροστά στο Θεό με προσευχές, με δεήσεις, με νηστεία, με σάκο και στάχτη που σημαίνει πρακτικά για μας με πνεύμα μετάνοιας και εξομολόγησης. Αν ο Δανίηλ δεν τα έκανε αυτά, δεν θα γινόταν εφικτή η επιστροφή των εχμαλώτων. Με τον ίδιο τρόπο κατάλαβα ότι για να γίνει εφικτή η μετάβαση που ο Κύριος θέλει να φέρει το Σεπτέμβριο ή μετά από το Σεπτέμβριο, ότι ο Κύριος με καλούσε, με καλεί σε κάτι παρόμοιο. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που μορφώθηκε στην καρδιά μου. Για να διαβάσουμε από το εδάφιο 4, από την περίπτωση του Δανιήλ, γιατί έχει κάποια σχέση με το τι καλούμαστε να κάνουμε και εμείς όσον αφορά τη χώρα μας. Λέει, δεήθηκα στον Κύριο το Θεό μου και εξομολογήθηκα και είπα «Ο Κύριε ο μεγάλος και φοβερός Θεός που φυλάτε τη Διαθήκη και το έλεος εκείνους που τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές του. Αμαρτήσαμε και ανομήσαμε και ασεβήσαμε και αποστατήσαμε και ξεκλίναμε από τις εντολές σου και από τις κρίσεις σου. Και συνεχίζει η προσευχή και στα παρακάτω εδάφια που όμως δεν θα τα διαβάσουμε γιατί αυτό είναι η αναφορά μέσα από την οποία κατάλαβα το Πνεύμα το Άγιο να λέει πρέπει και εσύ να προσευχηθείς έτσι ώστε η κρίση που είχε έρθει εξαιτία αμαρτίας και ανομίας και ασέβειας και αποστασίας αυτή η κρίση να έρθει σε ένα τέλος για να μπορέσει να γίνει μία μετάβαση ή ίσως μία επιστροφή σε εκείνη την κατάσταση που για αυτούς ήταν τα Ιεροσόλυμα, που για εμάς ήταν μία ζωή που δεν κυριαρχούσε η κρίση και η στέρηση και η πείνα και η δυσκολία, αλλά περάσαμε κάποια χρόνια ευημερία σαν χώρα. Τα οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν με η οικονομική κρίση, που ουσιαστικά μέχρι και τώρα συνεχίζεται σχεδόν 24 χρόνια αφού του ξέσπασε η μεγάλη οικονομική κρίση. Λοιπόν, μετά από αυτό, άρχισα να καταλαβαίνω, άρχισε να διαμορφώνεται μέσα στην καρδιά μου, ξεκάθαρα, ότι ο Κύριος μιλάει για μία διάνοιξη που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να γίνει αυτή η μετάβαση σε κάτι καινούριο ή επιστροφή σε κάτι που υπήρχε και το χάσαμε και ότι αυτή η μετάβαση πρόκειται να γίνει το Σεπτέμβριο ή μετά από το Σεπτέμβριο. Και ο σκοπός της αφιέρωσης είναι να διαπεράσουμε μέσα από την αντίσταση του εχθρού έτσι ώστε να προετοιμάσουμε το δρόμο του Κυρίου για να γίνει αυτή η διάνοιξη και να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση. Εδώ τώρα θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι, δύο πράγματα ήθελα να συμπληρώσω, πως τη Δευτέρα το βράδυ ακούσαμε από μια φιλική εκκλησία, από ένα φίλο ποιμένα, ότι το Σεπτέμβριο πρόκειται να κάνουν μια ανακοίνωση μιας σημαντικής αλλαγής, μιας σημαντικής μετάβασης σε κάτι καινούριο στη διακονία τους. Και όταν το άκουσα αυτό, αυτό με βοήθησε να καταλάβω πράγματι ο Σεπτέμβριος είναι καιρός σημαντικής μετάβασης. Όμως υπάρχει το θέμα της αντίστασης του εχθρού. Και εδώ ήθελα να κάνω ένα μικρό σχόλιο, διότι είναι πολύ χριστιανοί, που δεν έχουμε πάρει όσο σοβαρά πρέπει το ότι υπάρχει αντίσταση του εχθρού. Πιστεύουμε σχεδόν όλοι οι χριστιανοί ότι ο Θεός μας είναι μεγαλοδύναμος, ότι ο Θεός μας είναι παντοκράτορας, ότι ο Θεός μας τα πάντα μπορεί να κάνει. Και ιδιαίτερα όταν σκεφτόμαστε «Μα αφού ο Θεός θέλει κάτι να κάνει, γιατί εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για αυτό που ο Θεός θέλει να κάνει. Δηλαδή δεν μπορεί να το κάνει χωρίς εμένα και χωρίς την προσευχή μου και χωρίς την αφιέρωσή μου και χωρίς την νηστεία μου. Δεν μπορεί ο Θεός να το κάνει. Θα ήθελα λοιπόν να στραφούμε και στο Λόγο του Θεού. Θα μπορούσα να σας πω πολλές εμπειρίες αλλά σκέφτηκα ότι οι εμπειρίες δεν θα βοηθήσουν τόσο πολύ όσο η πραγματικότητα του Λόγου του Θεού. Θα ήθελα λοιπόν να σας διαβάσω ότι όσον αφορά την αντίσταση του εχθρού την οποία πρέπει να νικήσουμε στην προσευχή που κάναμε την Κυριακή με τη γυναίκα μου θυμήθηκα από την περίπτωση του Δανίηλ ότι υπήρχε αντίσταση από τον εχθρό για 21 μέρες. Και αυτό το εδάφιο ζωντάνεψε μέσα μου την κατανόηση ότι πρέπει μέσα από την αφιέρωση του Αυγούστου να επιμένουμε μέχρι ότου νικήσουμε και παραμεριστεί η αντίσταση του εχθρού ώστε να εκπληρωθούν τα σχέδια του Θεού όπως έγινε και με την περίπτωση του Δανιήλ. Μου είπε μη φοβάσαι Δανιήλ επειδή από την πρώτη ημέρα κατά την οποία έδωσε την καρδιά σου στο να εννοεί και αφού ταπεινώθηκε μπροστά στον Θεό σου εισακούστηκαν τα λόγια σου και εγώ ήρθα στα λόγια σου. Όμως ο άρχοντας της βασιλείας της Περσίας αντιστεκόταν σε μένα 21 ημέρες. Αλλά δες, ο Μιχαήλ, ένας από τους πρώτους άρχοντες, ήρθε για να με βοηθήσει και εγώ έμεινα εκεί κοντά στους βασιλιάδες της Περσίας. Ακούστε, δεν θα κοιτάξουμε περισσότερα από το Δανιήλ ούτε περισσότερες πρακτικές λεπτομέρειες του τι συνέβη, μια και σήμερα δεν κάνουμε μάθημα από το βιβλίο του Δανιήλ. Σας διαβάζω όμως τα εδάφια που μου θύμισε ο Κύριος για να μου εξηγήσει την πραγματικότητα ότι όπως στην περίπτωση του Δανιήλ, ναι μεν οι προσευχές του ακούστηκαν από το Θεό, αλλά η απάντηση από το Θεό που ερχόταν μέσα από τον άγγελο δεν μπορούσε να φτάσει για 21 μέρες γιατί υπήρχε ένα εμπόδιο. Όσοι ξέρουμε τι γράφει το βιβλίο του Δανιήλ, ξέρουμε ότι αυτές τις 21 ημέρες ο Δανιήλ έκανε νηστεία, όχι ολοκληρωτική, αλλά μερική νηστεία. Και για 21 ημέρες ο Δανιήλ ήταν σε μια κατάσταση, ας πούμε, πένθους, υπέρ του λαού του. Ο Δανιήλ ουσιαστικά στάθηκε ιερατικά υπέρ του λαού του. Η ερώτηση είναι εφόσον ο Θεός ήθελε τον Δανιήλ να προσεύχεται, εφόσον ο Θεός ήθελε να επιστρέψει ο λαός του από την εχμαλωσία της Βαβυλώνας, γιατί έπρεπε ο Δανιήλ να προσευχηθεί και γιατί ο εχθρός είχε το δικαίωμα να αντισταθεί. Να σας θυμίσω ότι πριν από λίγο που διαβάζαμε από το «Δανιήλ κεφάλαιο 9», ο Δανιήλ εξομολογότανε μπροστά στον Κύριο εκ μέρους του λαού του. Αμαρτήσαμε, ανομήσαμε, ασεβήσαμε, αποστατήσαμε, ξεκλίναμε από τις εντολές σου και τις κρίσεις σου. Ακούστε, αυτό είναι που δίνει νομικό δικαίωμα στον εχθρό να αντιστέκεται. Η δική μας ανομία, η δική μας ασέβεια, απίθεια. Το ίδιο πράγμα ισχύει και σήμερα και ισχύει τόσο σε επίπεδο του έθνους μας, αλλά πρέπει να σας πω, πιστεύω ότι ισχύει σε κάποιο βαθμό και σε επίπεδο εκκλησίας. Πιστεύω δηλαδή ότι το σώμα του Χριστού στην Ελλάδα, το ευρύτερο σώμα των χριστιανών που αποτελούμε την ευρύτερη έννοια της εκκλησίας, δεν μιλάω για τοπικές εκκλησίες, μιλάω για το σώμα του Χριστού στην Ελλάδα, πιστεύω ότι βρισκόμαστε σε αρκετές μορφές αμαρτίας οι οποίες δικαιοδοτούν τον εχθρό να αντιστέκεται. Όμως από την πλευρά του Θεού μαθαίνουμε μέσα από το Λόγο Του και υπάρχει και το κάλεσμα που νιώθουμε στην καρδιά μας και κάποιοι από εσάς ξέρω πως αυτό το κάλεσμα το νιώθετε δυνατά στην καρδιά σας. Ότι ο Κύριος μας καλεί σε ιερατική αφιέρωση. Τι θα πει η ερατική αφιέρωση. Θα πει σαν ιερέας του Κυρίου μπροστά στο Θεό εκ μέρους κάποιων άλλων που σε αυτή την περίπτωση είναι εκ μέρους του λαού μας αλλά είναι και εκ μέρους της Εκκλησίας του Χριστού καλούμαστε να εξομολογηθούμε αυτό το αμαρτήσαμε, ασεβήσαμε, ανομήσαμε, ξεκλίναμε και όπως ο Δανιήλ το έκανε καθημερινά με τον ίδιο τρόπο καλούμαστε κι εμείς καθημερινά να στεκόμαστε ιερατικά μπροστά στον Κύριο και αυτή η διαδικασία όλη είναι αυτό που στην Καινή Διαθήκη στο πρωτότυπο κείμενο ονομάζεται έντευξη. Που επειδή η λέξη έντευξη μας είναι άγνωστη στη σύγχρονη Ελλάδα και ακόμα και οι μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης δεν έχουν αποδώσει σωστά τη λέξη έντευξη, την έχουν μεταφράσει παρακλήσεις. Η έντευξη δεν έχει τίποτα να κάνει με παράκληση. Η έντευξη είναι στέκομαι μπροστά στο Θεό σαν ιερέας και εξομολογούμε σαν να είμαι εγώ ένοχος αυτά τα αμαρτήματα για τα οποία στέκομαι μπροστά στο Θεό ζητώντας συγχώρεση. Βέβαια, για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, πρέπει κάποιος να γνωρίζει από τη μια για τον νόμο της αμαρτίας και από την άλλη για το νόμο της ιεροσύνης θα πω τώρα δεν είναι γνωστός σε μας σαν νόμος ιεροσύνης μας είναι γνωστός σαν νόμος της χάρης αλλά ενώ βεβαίως είναι νόμος χάρης για να καταλάβουμε το νόμο της χάρης πρέπει να καταλάβουμε ότι η χάρη είναι το αποτέλεσμα της ιερατικής έντευξης διαμέσω της οποίας ο Θεός δίνει χάρη στους αμαρτωλούς. Όμως είναι ένα ολόκληρο μάθημα, μια ολόκληρη ανάλυση εδαφίων και εξήγηση της ζωής της πίστης που δεν θέλω να το κάνω απόψε. Κάποιοι από εσά με έχετε ακούσει, κάποιοι από εσά μπορεί να φτάνουν αυτά τα λίγα λόγια που είπα για να καταλάβετε. Εκείνο που είναι ξεκάθαρο είναι το εξή. Ανάμεσα στους ζωντανούς πιστούς, αυτούς που έχουμε μια ζωντανή σχέση με τον Κύριο. Υπάρχουν πολλοί διαχωρισμοί, κάποιοι είναι θεολογικοί, κάποιοι έχουν να κάνουν με μορφές λατρείας, κάποιοι έχουν να κάνουν με κλησιαστικές παραδόσεις, είναι πολλά που μας χωρίζουν, ενώ είμαστε όλοι αδέλφια στον Χριστό. Ένα από τα πράγματα που μας χωρίζει είναι ότι η πλειοψηφία των πιστών, αν έχουν κάποιο ενδιαφέρον για προσευχή, είναι απλά να προσευχηθούν για μένα, τον εαυτούλη μου, τα συμφεροντάκια μου, τις επιθυμιούλες μου, τις ανάγκες μου, τη σάρκα μου, τις φοβίες μου, τις ανησυχίες μου, τις φιλοδοξίες μου. Και κοιτάξτε κάτι, υπάρχει κάτι μέσα σε αυτό το οποίο μυρίζει υπερηφάνεια και εγωισμό, το οποίο δεν είναι καλό για κανέναν. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που λέγεται ανοριμότητα, νηπιακό επίπεδο πνευματικό. Δεν μπορείς να περιμένεις από ένα νήπιο να ασχοληθεί με τίποτε άλλο παρά με τον εαυτούλη του. Υπάρχει όμως και αυτό το επίπεδο το άλλο των χριστιανών που έχουμε ξεπεράσει τον νηπιακό επίπεδο του να προσεύχουμε για τον εαυτούλη μου και από τη μια έχουμε καταλάβει και μέσα από την Αγία Γραφή αλλά από την άλλη το πνεύμα μας, η καρδιά μας μας καλεί στη ζωή της προσευχής. Και βρίσκομαι το ζήλο μέσα μας και κάποιοι, για κάποιους είναι ένθερμος αυτός ο ζήλος να προσευχηθούμε μπροστά στον Κύριο για άλλους όχι για τον εαυτούλη μας. Βεβαίως κάνουμε γνωστά στον Κύριο και τα δικά μας αιτήματα αλλά ο Κύριος μας έχει μάθει επίσης το εξής ότι με το μέτρο που μετράμε στους άλλους θα μετρηθεί σε εμά. Δηλαδή τι, όταν εγώ προσεύχομαι για τους άλλους και με αγάπη προσεύχομαι για τους άλλους και με ενδιαφέρον και με επιθυμία για την ευλογία τους, αυτό που εγώ σπέρνω στη ζωή των άλλων θα επιστραφεί σε μένα πολλαπλάσια. Άρα ο Κύριος δεν μας αφήνει χωρίς την ανταμοιβή μας, από την άλλη όμως το κίνητρο δεν είναι η ανταμοιβή, γιατί αν το κίνητρο είναι η ανταμοιβή τότε υπάρχει ιδιοτέλεια και βεβαίως υπάρχει πάλι εγωισμός αλλά ο Κύριος θέλει καλύτερα να επικρατεί στην καρδιά μας η δική του αγάπη. Και η δική του αγάπη έχει ένα ορισμό. Και ο ορισμός της αγάπης δεν περιορίζεται στο να αγαπώ τον Κύριο τον Θεό μου και μάλιστα με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με, όλη μου το, με όλο μου το νου. Αλλά η αγάπη του Θεού ξεχυλίζει και προς τους άλλους σε τέτοιο βαθμό ώστε να αγαπώ τον πλησίον μου σαν τον εαυτό μου και να μην νοιάζομαι κυριαρχικά και πρωταρχικά για το δικό μου, αλλά πρώτα μάλλον να νοιάζομαι για το καλό του άλλου. Και ξέρετε κάτι, αν ο Κύριος πονάει και έχει επιθυμίες για το σώμα του πάνω στη γη, μία ένδειξη αγάπης από εμένα προς τον Κύριο είναι να αγαπώ αυτό που Αυτός αγαπά. Να προσεύχομαι για αυτό που Αυτός προσεύχεται να νοιάζομαι, να θέλω, να επιθυμώ να γίνει πραγματικότητα το δικό του θέλημα επάνω στη γη. Άλλωστε η προσευχή του Κυρίου είναι ξεκάθαρη. Πάτερ μόνο εν της ουρανής Αγιαστή, το, όνομα, το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το το θέλημα σου ως εν ουρανό και επί της γης. Αν αυτά τα λόγια τα λέμε και τα πιστεύουμε, τότε σίγουρα θέλουμε να τα βάλουμε και πρακτικά σε εφαρμογή και αυτό είναι και ο στόχος του Αυγούστου, του καλέσματος του Θεού για μας, για προσευχή τον Αύγουστο. Κύριε, με ποιο τρόπο θες να έρθει η δική σου βασιλεία, με ποιο τρόπο θες να εκπληρωθεί το δικό σου καλοθέλημα τον Αύγουστο, μέσα από τον Αύγουστο, μέσα από τη δική μας αφιέρωση. Τώρα, πρακτικά τι θα πει η αφιέρωση. Εγώ προσωπικά δεν θέλω να σας δώσω συγκεκριμένες λεπτομέρειες ούτε να πω κάνουμε αυτό και κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε εκείνο, δεν κάνουμε το άλλο. Δεν θέλω να κάνω τίποτα τέτοιο. Η δική μου στάση είναι προωθώ την προσωπική κοινωνία του κάθε ένας από εμάς με τον Κύριο. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να ακούσει από τον Κύριο μέσα στην καρδιά του. Τι ο Κύριος θέλει από εσένα. Και ο Κύριος πολλές φορές μπορεί μέσα σε μια ομάδα Ακόμα και μέσα σε μια οικογένεια. Άλλο να ζητά από τον άντρα, άλλο να ζητά από τη γυναίκα. Και άλλο να ζητά από κάθε μέλο μια τοπική εκκλησία, όπου είναι το ίδιο πράγμα όπω ένα στρατό. Στο στρατό ο διοικητή δεν ζητάει από όλου του φαντάρου να κάνουν ακριβώ το ίδιο πράγμα. Το αντίθετο. Ο στρατηγό ή ο συνταγματάρχη, οποιο είναι, στέλνει διαφορετικού φαντάρου και αξιωματικού και δημιουργίε κλπ. Και να κάνουν όλοι διαφορετικά πράγματα ώστε να μπορέσει να εκτελεστεί το σχέδιο της μάχης ή οτιδήποτε είναι αυτό που πρέπει να εκτελεστεί. Άρα λοιπόν, μάλλον είναι λογικό αυτό που νιώθει ο κάθε ένας από εμάς να είναι διαφορετικό από του άλλου, αλλά υπάρχουν κάποιοι παράμετροι μέσα στις οποίες πρέπει να βαδίσουμε όλοι όσοι νιώθουμε ότι είναι και για μας. Τι είναι αυτό λοιπόν που όποιος θέλει να κάνει αφιέρωση θα πρέπει να συμφωνήσει ότι θα το κάνουμε και αυτό είναι σχετικά απλό. Για όσες μέρες ο κάθε ένας θέλει, που για μένα είναι όλος ο Αύγουστος, γιατί η Σοφία είπε στην αρχή 17 μέρες νιώθει, δόξα στο Θεό, κάποιος μπορεί να πει εγώ θέλω 21 μέρες όπως ο Δανιήλ, δόξα στο Θεό. Κάθε ένας από εμάς όπως νιώσει στην καρδιά. Τι θα πει λοιπόν αυτή η αφιέρωση. Αυτή η αφιέρωση θα πει πρώτα απ' όλα, είναι λόγια προσευχής. Κύριε σου αφιερώνω τον εαυτό μου για αυτή τη χρονική περίοδο και τώρα ακολουθεί το τι είναι αυτή η αφιέρωση. Κάποιος μπορεί να πει εγώ για όλες αυτές τις μέρες θα κάνω νηστεία. Κάποιος μπορεί να πει δεν θα τρώγω τίποτα. Δεν το συνιστώ. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που το κάνουν, κάνουν νηστείες πολλών ημερών. Αν νιώσεις την καρδιά σου ο Κύριος θα σε ενδυναμώσει να το κάνεις. Κάποιοι μπορεί να πούνε εγώ θα νηστεύω ένα γεύμα την ημέρα. Κάποιοι μπορεί να πούνε εγώ θα νηστεύω δύο γεύματα την ημέρα. Κάποιοι μπορεί να πούνε εγώ θα νηστέψω μόνο κάτι. Κάποιος μπορεί να πει εγώ δεν θα νηστέψω φαγητό αλλά θα κόψω από τη ζωή μου ή θα σταματήσω κάτι άλλο που αισθάνομαι να με ενοχλεί π.χ. όλο τον Αύγουστο δεν θα δω τηλεόραση. Λέω παράδειγμα. Ή όλο τον Αύγουστο θα διαβάζω καθημερινά την Αγία Γραφή μόνο και δεν θα διαβάζω άλλα βιβλία ή περιοδικά ώστε να δώσω όλη μου τη σκέψη, όλη μου την ψυχή, όλη μου την καρδιά στο Λόγο του Θεού. Καθένας από εμά θα κάνει όπως αισθάνεται. Εκείνο που όμως εγώ θα ήθελα να σας προτρέψω, ιδιαίτερα όσους έχουμε οικογένειες, ναι μεν ο Αύγουστος έχει τους κινδύνους του και είναι σκοτεινός μήνας, αλλά ο Αύγουστος πρακτικά για πολλές οικογένειες και ανθρώπους είναι ένας μήνας απαραίτητος για ανάπαυση, για διακοπές, για οικογενειακές συναντήσεις και για πολλά άλλα πράγματα. Επειδή έχουμε ευθύνη στις οικογένειές μας και επειδή έχουμε και ανάγκες στον κόσμο τούτο, δεν προτρέπω κανένα να πει «Α, επειδή θα κάνω αφιέρωση, δεν πάω θάλασσα, δεν πάω μπάνια, δεν πάω διακοπές, Όλη η οικογένεια θα κλειστείτε μέσα γιατί εγώ πρέπει να κάνω αφιέρωση. Δεν προτείνω τέτοια πράγματα, καθόλου μα καθόλου. Εκείνο που σίγουρα σας προτρέπω καθημερινά είναι χρόνος προσωπικός με τον Κύριο, ποιοτικό χρόνος και θα μπορούσαμε μέσα σε, αυτέ, σε αυτό το χρόνο να προσευχόμαστε για συγκεκριμένα πράγματα. Κάποια από αυτά τα πράγματα ήδη τα είπα. Προσευχία τη χώρα μας να συγχωρέσει ο Κύριος αυτά για τα οποία είμαστε υπόλογοι σαν έθνος που έχουν γίνει αιτία η χώρα μας να περνάει μια τόσο μεγάλη κρίση. Η οικονομική κρίση είναι μόνο ένα μέρος της υπόθεσης. Η κρίση είναι κοινωνική, η κρίση είναι σε όλα τα επίπεδα, στην οικογένεια, στη νέα γενιά. Κάποιοι από μας έχουμε καταλάβει ότι στην Ελλάδα μεγαλώνει μια νέα γενιά ανθρώπων που δεν έχουν προσανατολισμό, παλεύουν με την ταυτότητά τους ποιοι είναι, υπάρχει εγκληματικότητα και βία πολύ μεγάλη στη νέα γενιά, υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος για εργασία και η έλλειψη εργασίας είναι άσχημο πράγμα ειδικά στα νέα παιδιά, γιατί αν βγει μια γενιά από τεμπέληδες που δεν ξέρουν να εργάζονται, και αυτοί θα υποφέρουν όλοι τους τη ζωή και όλη η κοινωνία γύρω τους θα υποστεί τις συνέπειες που μπορεί να είναι εγκληματικότητα, πολλές κλοπές και άλλα πολλά άσχημα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τόσα πολλά πράγματα για τα οποία καλούμαστε να ζητήσουμε από τον Κύριο μία παρέμβαση, να ζητήσουμε χάρη, να ζητήσουμε έλεος, αλλά επίσης διεκδικούμε την εκπλήρωση των σχεδίων του Θεού που αυτή τη στιγμή ακόμα δεν ξέρουμε ποια είναι συγκεκριμένα. Επιτρέψτε μου να θυμίσω για όσους από εσά έχετε ανάγκη να το ακούσετε. Κάποιοι δεν έχετε καμία ανάγκη. Κάποιοι όμως έχετε ανάγκη να το ακούσετε. Ότι όταν ο Κύριος μας έσωσε από την αμαρτία και το θάνατο όταν δηλαδή πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό και ανα, αναγεννηθήκαμε πνευματικά, όταν αναστηθήκαμε εκ νεκρών μέσα από την πίστη στην εξηλαστήρια θυσία του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό, η σωτηρία μας από το θάνατο και την αμαρτία δεν έγινε απλά και μόνο για να μπορώ να λέω «Τώρα είμαι σωσμένος». Ναι, είμαι σωσμένος από την αμαρτία και το θάνατο, έγινα παιδί Θεού. Όμως αυτό δεν είναι ο τελικός προορισμός. Αυτό είναι το ξεκίνημα μιας πορείας που έχει ένα τελικό προορισμό και αυτός ο τελικός προορισμός είναι όταν θα σταθώ μπροστά στο βήμα του Χριστού να δώσω λογαριασμό τι έκανα με το προσωπικό μου κάλεσμα που μου έδωσε ο Κύριος, με ποιο τρόπο βάδισα στο δρόμο με τα έργα τα καλά που είχε προετοιμάσει για μένα ο Κύριος, αν τα εκπλήρωσα, αν με άλλα λόγια το δέντρο μου, γιατί ο κάθε πιστός είναι σαν ένα δέντρο, αν το δέντρο μου έβγαλε όλο τον καρπό για τον οποίο φύτρωσε αυτό το δέντρο, αν μπόρεσα να έχω εκπληρώσει όλο το καλό σχέδιο του Θεού για τη ζωή μου, ή μήπως έγινα ένας τεμπέλης που το ένα τάλαντο που μου έδωσε ο Κύριος το έκρυψα στη γη και το αποτέλεσμα είναι, όπως ξέρετε από την παραβολή, αυτός που δεν πολλαπλασίασε αυτό που ο Κύριος του έδωσε. Ήταν άσχημο το τέλος. Δεν θέλουμε λοιπόν να πάμε ακαρποφόρητοι μπροστά στον Κύριο και υπάρχει ένα κάλεσμα που ισχύει για κάθε ένα πιστό δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας πιστός που να μην έχει αυτό το καλέσμα από το Θεό. Και αυτό είναι να προσευχόμαστε στο Θεό σαν δική του ιερή σε πάνω στη γη, διότι όταν μας πρόσθεσε στην εκκλησία του, μας έκανε μέλη του δικού του βασιλείου ιερατεύματος. Άρα δεν είμαστε μόνο σωσμένοι για να είμαστε σωσμένοι, ο Θεός μας αγόρασε, μας εξαγόρασε, μας απολύτρωσε από το σκοτάδι την αμαρτία και το θάνατο για να εκπληρώσουμε το δικό του καλό σχέδιο στη ζωή μας και μέσα από τη ζωή μας και ένα πράγμα που είναι κοινό για κάθε πιστό παντού είναι να είμαστε επάνω στη γη ιερεί του Κυρίου που υπηρετούμε τον Κύριο κάτω από την αρχηγία του δικού μας αρχιερέα που είναι ο Ιησούς Χριστός. Άρα λοιπόν ένα από τα πράγματα που καλούμαστε να θυμόμαστε όταν ο Κύριος μας καλεί σε αφιέρωση είναι ότι είναι μία εκπλήρωση του ιερατικού μας καθήκοντος εκ μέρους των ανθρώπων, εκ μέρους της γης και για να εκπληρωθεί το συγκεκριμένο σχέδιο του Θεού στη ζωή μας που είναι λίγο διαφορετικό για τον καθέναν από εμά, αλλά σε γενικές γραμμές περνάει μέσα από τη ζωή της προσευχής. Να πω ότι αυτό που εγώ έλαβα είναι ότι ε, αυτός ο καθαρισμός, ε, αυτή η αφιέρωση μάλλον του Αυγούστου έχει να κάνει και με προσωπικό καθαρισμό δικό μας ε, και προσωπική ελευθερία από πράγματα που μας κρατάνε και μας εμποδίζουν να... να τον, να έχουμε την διάνοιξη ε, σε προσωπικά θέματα, αλλά και στο κάλεσμα του Κυρίου για τη ζωή μας. Γιατί όπως είπε προηγουμένως ο Γιώργος, ε, το κάλεσμα στη ζωή μας δεν είναι για να λέμε «Α, τι ωραία είμαστε σωσμένοι». Ε, και είναι σημαντικό αυτό. Ε, έρχεται μία διάνοιξη από το Σεπτέμβριο και μετά. Πώς θα πορευτούμε πρέπει να ελευθερωθούμε από το χτες, να βγάλουμε το χτες από πάνω μας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αμήν.